σας. Βρισκόμαστε στη Χαριλάου Τρικούπη, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ και μαζί μας είναι ο γραμματέας Μανώλης Χρυστοδουλάκης. Μανώλη μου. Έχουν περάσει λίγες μέρες από το θάνατο της Προέδρου Φώτης Γερματά. Θέλω λίγο να μου πεις τα συναισθήματά σου. Ξέρεις, το συζητάμε και με αρκετούς ανθρώπους που ήταν και ήμασταν πολύ κοντά της, ότι είναι σαν να μην έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα τι έχει γίνει πραγματικά. Και προφανώς το κοινό είναι τεράστιο, είναι καθημερινό. Αφορά και το ανθρώπινο στοιχείο, ένας άνθρωπος που ζούσαμε από κοντά και φυσικά και μαζί, και άνθρωπος με ήθος, με εντυμότητα, με αξιοπρέπεια, αλλά και το πολιτικό. Ο βασικός πυλώνας όλης της προσπάθειας που κάναμε μέχρι τώρα. Ομολογώ να σου πω ότι τα λόγια σου στην εξώδια ακολουθία μας συγκίνησαν. Τι θυμάσαι από την Φώτη, πώς γνωριστήκατε, πώς ήρθατε κοντά? Τα πάντα. Δεν την ήξερα και δεν με ήξερε. Με είδε κάποια στιγμή σε μια εκδήλωση που είχαμε για τους νέους ανθρώπους πριν από 4 περίπου χρόνια. Και κάποια στιγμή μου έστειλε ένα μήνυμα να τη στείλω το βιογραφικό μου και να με δει από κοντά. Και εκεί που με είδε, μου έκανε την πρόταση να λάβω γραμματέα του κόμματος. Έπαθες ένα σοκ. Πολλά, όχι ένα. Και είναι και τρομερό πως. Και αυτό δείχνει και το μεγαλείο της. Πως πρόεδρος ενός κόμματος σε μια πολύ κρίσιμη συγκυρία, πως ήταν αυτή που βρισκόμασταν το 2018. Στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της παράταξης και αναγέννησής της, πώς εμπιστεύεται έναν άνθρωπο 27 χρονών που ήμουν τότε για να λάβει μια τόσο κρίσιμη θέση. Και αυτό δεν είναι ακριβώς και το χώρο που έδωσε συνολικά στα νέα παιδιά, όχι μόνο σε μένα. Και σε πάρα πολλά άλλα νέα παιδιά με ευκαιρίες σε πολύ κρίσιμους ρόλους. Θυμάσαι κάτι που σου έλεγε, ας πούμε, Μανώλη αυτό, Μανώλη κάνει αυτό? Πολλά θυμάμαι, πολλά. Αν μπορείς να μας πεις κάποια. Δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Κρατάω και το τελευταίο μήνυμα που μου έστειλε, που ήταν ένα μήνυμα αισιόδοξο, και κρατάω και όλη αυτή τη δύναμη. Τη δύναμη που μας τη μετέβηδε ένας άνθρωπος που έδινε παράλληλες μάχες που δεν το ξέραμε και εμείς οι ίδιοι, και τις ανθρώπινες και τις προσωπικές και τις πολιτικές, και ήταν πάντα με ένα χαμόγελο. Σαν να μην ψάχνει από εμάς να τις δώσουμε κουράγια, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες να δίνει εκείνη, παρόλο που έτσι κι αλλιώς αντιμετώπιζε διαρκώς εμπόδια, δυσκολίες και φυσικά. Και μιλάμε για μια φοβική γενιότητα η οποία πολεμήθηκε, έτσι. Πολεμήθηκε. Μπορεί σήμερα να είχαμε μια οριζόντια αγάπη, αναγνώριση, συγκίνηση με το γεγονός αυτό, αλλά πολεμήθηκε πολύ. Και ήρθε πάντα να ξεπερνάει, χαμογελώντας και πηγαίνοντας μπροστά. Και είναι παράδειγμα ακριβώς για όλους. Μανώλη, τελικά εκ των υστέρων καταλάβαμε ότι δεν μιλούσε για το πρόβλημά τη. Δεν το έλεγε. Ούτε καν σε εμάς τους ίδιους. Ούτε καν σε εμάς. Δηλαδή, φαντάσου, η Φώτη Γερματά πήγε στο νοσοκομείο Δευτέρα βράδυ. Ήταν 11 Οκτωβρίου βράδυ. Την Κυριακή, μία μέρα πριν, ήμασταν μαζί της σε περιοδία στη Ρόδο, όπου είχε το κλασικό, πολύ εντατικό, πιεσμένο πρόγραμμα και μια ομιλία δυναμική όπως κάνει πάντα. Και κανείς από εμάς δεν μπορούσε να καταλάβει ότι ήταν σε φάση ακριβώς λίγο πριν μπει στο νοσοκομείο. Κανείς. Και δεν μίλησε ποτέ ακριβώς γιατί εγώ νομίζω ότι και φαίνεται και από τη στάση ζωής της ότι δεν ήθελε ποτέ ούτε να φανεί αδύναμη, ούτε να το βρει ως δικαιολογία, ούτε να παραπονεθεί. Ακριβώς αυτή ήταν και η δύναμή της. Ήθελε να πάντα αξιοπρεπής και πάντα να βγαίνει προς τα έξω δυνατή. Μίλησε μόνο, αν το θυμάσαι, μίλησε μόνο για το θέμα της. Μόνο σε περιπτώσεις που, και σε χρονικές στιγμές που ήταν ακόμα ταμπού, για να μπορέσει να ευαισθητοποιήσει έτσι και νέες γυναίκες. Ακριβώς, και νομίζω ότι το έδωσε σε πολλές γυναίκες που περνούσαν την δική τους περιπέτεια. Πώς έμαθε το θάνατο? Για το θάνατο, πήγα στον Ευαγγελισμό εκείνη τη στιγμή, ξέραμε ότι ήταν πράγματα δύσκολα. Και την ώρα που έφτασα έξω από το δωμάτιο, ο Κώστας ο γείτονας, που ήταν σαν δεύτερος πατέρας της Φώτης Γερματά, βγήκε και μου είπε αυτό το πράγμα. Στον επικείδιό σου, ωστόσο, την τίμησες, λέγοντας ότι ήταν μια γυναίκα που έδινε χώρο και χρόνο στους νέους ανθρώπους. Σαν να λέγεις ότι κάποιοι άλλοι δεν δίνουν ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους. Ίσα-ίσα κλείνουν και κάνουν και bullying στα νέα άτομα. Όταν μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ, με την ιστορία του, τα στελέχη του για αυτά, και μια τεράστια δυναμική που είχε αλλάζοντας τη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας, καθόλου αυτονόητο δεν είναι ότι νέα παιδιά 25, 30, 35 χρονών θα έχουν χώρο και μάλιστα σε θέσεις κέρυες και κρίσιμες για την διαρκή καθημερινή κομματική λειτουργία. Καθόλου εύκολο, ούτε αυτονόητο. Αλλά το πίστευε πραγματικά. Πίστευε στους νέους ανθρώπους και όχι μόνο τους έδινε ευκαιρίες, αλλά τους στήριζε και σε όλα. Είναι σαν να. Με πράξεις. Με πράξεις. Και με έμπρακτη εμπιστοσύνη. Δεν είναι απλά ότι έψαχνε να βρει γλάστρες για να πει ότι έκανε και μια ανανέωση. Όλοι μιλάνε για το μέλλον στην πολιτική. Όλοι το θέλουν. Μπορεί έξω ω εικόνα να φαντάζει ωραίο, αλλά εκείνη το έκανε και στην πράξη. Και σε κρίσιμα θέματα που αφορούσαν την πολιτική λειτουργία του κόμματος, μας εμπιστευόταν πολύ. Και φαινόταν.
Βέβαια. Αυτό είναι κάτι που δεν το ξεχνάει. Και σε αυτό το μέχρι τέλους. Αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Και δεν το ξεχνάει και κανένα. Και γι' αυτό είμαστε και εμείς δίπλα τη μέχρι τέλους. Και θα ήμασταν και με κάθε άλλο τρόπο. Έχεις βιώσει bullying στην πολιτική. Γιατί η Πόπη σε αγκάλιασε και σε στήριξε μέχρι τελευταία στιγμή. Προφανώς και υπάρχουν αν το λες με την έννοια του ηλικία. Τον ηλικιακό κομμάτι. Ότι δεν τρώει αυτό και ειδικά τι να κάνει ή τι να δώσει. Προφανώς. Ιδίως στην αρχή. Νομίζω μετά όσο σε γνωρίζουν μέσα από τις δυσκολίες και αλλά και τη συναναστροφή και την αλληλεπίδραση, ότι είναι στο χέρι σου να κερδίσεις την εμπιστοσύνη. Το αν το πετυχαίνεις όχι και εσύ κρίνεσαι φυσικά μετά. Με την πράξη. Ακριβώς. Και από όλους. Αυτό είναι και η συμμετοχή στα κοινά και η ενασχόληση με την πολιτική. Ότι εκτίθεσαι στην κοινωνία, στον κόσμο, σε ανθρώπους και κρίνεσαι από αυτούς τελικά για το πώς θα έχεις πάει. Πάντως, σε έχει επηρεάσει και σαν άνθρωπο, επειδή σε ξέρω αυτός ο χαμός. Προφανές, είναι προφανές. Προφανές είναι. Γιατί σου λέω και στις δύο διαστάσεις. Και στην ανθρώπινη, ένας άνθρωπος που τον είχαμε πολύ κοντά μας, ξαφνικά χάνει από τη ζωή και μάλιστα αναπάντηχα, αδόκητα. Και στο πολιτικό σχέδιος, με την έννοια ότι σου λέει, ο πυλώνας σταθερότητας που ξέραμε ότι ό,τι και να συνέβαινε θα ήταν ένας βράχος πάντα εκεί να λύνει τα προβλήματα. Και το έκανε και με πολύ μεγάλες δυσκολίες. Και είναι λογικό αυτό να μας λείπει. Αλλά αυτό αντίστοιχα, πώς το πω, σαν να μας γεμίζει και με ένα βάρος ή μια ευθύνη να μπορέσουμε και να την κάνουμε περήφανη έστω και τώρα και να την τιμήσουμε και την ίδια και την πορεία της και το έργο της και την παρακαταθήκη της. Γιατί μιλάνε πολύ εύκολα για τον άνθρωπο που έφυγε μετά. Είναι πιο εύκολο είναι. Εγώ όμως προσπαθώ πάντα, ειδικά πλέον, να μιλάω για την πολιτική της παρακαταθήκη. Γιατί φόβηγε μετά πήρε το χώρο από το τίποτα, τον παραδίδει σήμερα σε όλους εμάς την ευκαιρία να μπορούμε να κοιτάμε ξανά μπροστά και ψηλά. Τον ένωσε, πίστευε πολύ στην ενότητά του όταν δεν ήταν αυτονόητη. Πίστευε στην αυτονομία του, ότι η παράταξη μόνη της μπορεί να παίξει ξανά πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό μας σύστημα και να αποτελέσει τη φυσική συνέχεια της δημοκρατικής παράταξης. Και του έβαλε και μια ταυτότητα προοδευτική, τη δική της, που οριοθετεί ακριβώς πολιτικά το χώρο. Θα ήταν τα τρία για τα οποία πάλευσε πραγματικά, είναι η παρακαταθήκη που εμείς κρατάμε και οφείλουμε και θέλουμε να υπηρετήσουμε και στη συνέχεια. Θα είναι υπερήφανη για σένα σίγουρα. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα. Έχετε εσωκομματικές εκλογές στο κόμμα. Μιλάμε για ΠΑΣΟΚ, μιλάμε για ΚΙΝΑΡ. Είσαι υπέρ της επιστροφής του ονόματος ΠΑΣΟΚ. Κοίτα, οι εκλογές βάσει καταστατικού και συνεδριακών αποφάσεων είναι του κινήματος αλλαγής. Αυτό είναι απόλυτα σαφές. Δεν το λέω εγώ, δεν το λέει κανείς άλλος. Το λέει το συνέδριό μας, το καταστατικό μας και η διαδικασία μας. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό και προφανές. Προφανώς και εμείς που έχουμε μεγαλώσει μέσα στο ΠΑΣΟΚ και με το ΠΑΣΟΚ, προφανώς και αντιλαμβάνομαι και την ιδιαίτερη αξία που έχουν και το όνομα και τα σύμβολα, κυρίως το πολιτικό περιεχόμενο με την έννοια των αξιών που έφυγε το ΠΑΣΟΚ στη σύγχρονη ιστορία της Ελλάδας. Άλλαξε την καθημερινότητα των απλών πολιτών. Και αυτό είναι που το έδεσε και ακριβώς με τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, με αυτούς που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Όχι μόνο ότι τους έδειξε την ελπίδα στην πράξη, πώς μπορούν να την διεκδικήσουν, αλλά ότι την έκανε και η πράξη. Που δεν έγινε δυστυχώς τα τελευταία χρόνια όταν πολλοί την έδειξαν. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν έχει μια πολύ ξεχωριστή αξία. Άρα εσύ υπέρ του ονόματος ΠΑΣΟΚ. Υπήρχαν όλοι πολιτικοί και αντικειμενικοί όμως που έπρεπε να προχωρήσουν μπροστά. Η πολιτική είναι υποκειμενική, η αντικειμενική δεν μπορεί να είναι υπό αμφισβήτηση. Αυτό λοιπόν η δική μου άποψη είναι ότι καλό είναι να μην εργαλειοποιούμε ακριβώς αυτή την αξία των συμβόλων και των ονομάτων. Τώρα τι κάνουμε. Να τα αξιοποιούμε, να τα μεταφράζουμε στα πολιτικά μηνύματα του σήμερα και να προχωράμε προς το ΠΑΣΟΚ. Απαντάς διπλωματικά. Καθόλου. Αυτό που έχει αξία χρησιμοποιούμε. Το 1974 το ΠΑΣΟΚ δεν το ήξερε κανείς. Δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν. Δέθηκε με τον κόσμο ακριβώς για αυτά που εκπροσώπησε και για την πράξη, για αυτά που εφάρμοσε. Αυτό καλό μας θα κάνουμε. Υπάρχει όμως μια σύγχυση. Να δώσουμε περιεχόμενο στα μηνύματα. Όχι με τα συνθήματα. Ναι, είναι σημαντικό και το σύγχυση. Με τα σημερινά. Η ανάγκη είναι πάρα πολύ. Ως ΠΑΣΟΚ ή ως ΚΙΝΑΡ. Το ΚΙΝΑΡ του Μάρι. Κίνημα αλλαγής. Το ΠΑΣΟΚ ήταν πάντα κίνημα αλλαγής. Αυτά τα δύο για μένα είναι αλληλεπίδραση. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και μένουμε εκεί. Έχει ξεχωρίσει κάποιο υποψήφιο, θα στηρίξει κάποιον δημόσιο. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι τέτοιος, ο οποίος με καθιστά και εμένα εγγυητή της διαδικασίας. Θα τον σεβαστώ, θα τον υπηρετήσω, γιατί είμαι πάντα της άποψης ότι τόσο από στρατηγούς χρειαζόμαστε και στρατιώτες. Στην παράταξη, εγώ πολύ πρόθυμα θα είμαι ένας από αυτούς. Άρα δεν θα μας πεις. Όχι, δεν θα σας πω και δεν θα το κάνω κιόλας. Γιατί? Λόγω της θεσμικής μου ιδιότητας. Έχεις όμως στο μυαλό σου κάτι, έτσι. Έτσι κι αλλιώς έχω την άποψή μου για όλους τους υποψήφιους. Όχι, έχεις στο μυαλό σου όμως κάποιον. Έχω την άποψή μου. Είσαι σε δίλημα. Έχω την άποψή μου για όλους τους υποψήφιους. Αν με ρωτάς τι θα ψηφίσω, θα δω τι θα ψηφίσω εκείνη τη μέρα. Δεν ξέρω πώς λοιπόν υπάρχει. Ευτυχώς υπάρχει το παραπάνω για να διασφαλίζει και εμάς τους θεσμικούς. Από εκεί και πέρα θα κάνουμε τα πάντα για να εγγυηθούμε και εγώ προσωπικά και την αξιοπιστία της διαδικασίας. Προφανώς. Το σημαντικότερο από όλα είναι την εξωστρέφεια της. Το μεγάλο μας στοίχημα, όποιος και να εκλεγεί την επόμενη μέρα,
είναι εκείνη τη μέρα να έχουμε υψηλή συμμετοχή, να έχουμε μαζικότητα και αυτή όλη η κινητοποίηση της κοινωνικής μας βάσης και η συμμετοχή και η ενεργοποίηση του κόσμου τη μέρα αυτή να είναι το εφόδιο για όποιον εκλεγεί για να πάει μπροστά την πάπη. Τι χρειαζόμαστε. Δεδομένων των συνθήκων που έχουν αλλάξει και τη εικόνα του κόμματο προ τα έξω που έχει αλλάξει και με τη συνεισφορά καθοριστικά τη υποφυγήματά σε αυτό, χρειαζόμαστε ένα καινούριο κάλεσμα. Εγώ θέλω λοιπόν ότι οι προοδευτικοί πολίτε το ξανασκέφτονται. Είναι κοντά μα, μα ακούνε πλέον, φαίνεται και στι τελευταίε δημοσκοπήσει αυτό το πράγμα. Είμαστε ένα κλικ. Αυτό το κλικ μπορεί να γίνει από τι εσωκομματικέ διαδικασίε. Τελικά θα γίνουν. Θα βάλουμε το λιθαράκι μα σε αυτό. Τελικά θα γίνουν κανονικά οι ημερομηνίε. 5 Δεκεμβρίου και αν χρειαστεί 2η 12 Δεκεμβρίου. Μπορεί να συμμετάσχει οποιοδήποτε το θέλει, είτε είναι μέλο του κόμματο είτε όχι. Αρκεί να εγγραφεί εκείνη τη μέρα, είτε μέλο είτε φίλο και να συμμετάσχει ικανοποιητικά στη διαδικασία. Και όποιο ψηφίσει την πρώτη μπορεί και τη δεύτερη. Ακριβώ. Αν δεν ψηφίσει την πρώτη, δεν μπορεί να ψηφίσει τη δεύτερη. Λοιπόν, έχουμε και την επιστροφή του Γιώργου Πανδρέου. Πιστεύει ότι άλλαξε το παιχνίδι των εσωκομματικών εκλογών. Το άλλαξε. Λογικό δεν είναι. Όταν ένα πρώην πρωθυπουργό θέτει τον εαυτό του στην κρίση τη κοινωνική βάση και θέτει δημοσιότητα για την εκλογική διαδικασία τη ηγεσία του κόμματο, προφανώ και αλλάζει τα δεδομένα και του σχετισμού. Αυτό είναι λογικό. Εσύ τη νεότερη γενιά, τι θυμάσαι από εκείνον, το Καρτελόριζο, το Δούμε του ή κάτι άλλο. Εμείς που είχαμε την αντίληψη της παράταξης τότε και της προσπάθειας που έκανε, προσωπικά θυμάμαι μια πολύ δύσκολη διετία για το κόμμα, αλλά μια πολύ συνειδητή επιλογή και του ίδιου αλλά και όλων μας να βάλουμε πρώτα το συμφέρον της πατρίδας και μετά της παράταξης. Το πληρώσαμε γιατί παραλάβαμε κρίση από τη Νέα Δημοκρατία το 9, γιατί δημιουργήσαμε. Εμείς κληθήκαμε να διαχειριστούμε. Το πληρώσαμε όταν όλοι οι υπόλοιποι χτίζανε πολιτικές καριέρες, η μισή στα Ζάπια και η άλλη μισή στις πλατείες με τις κρεμάλες παρέα με τη Χρυσή Αυγή. Το πληρώσαμε σε εκλογικούς συσχετισμούς. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον 10 χρόνια μετά, βλέποντας και όλες τις υπόλοιπες κυβερνήσεις που επένδυσαν στο λαϊκισμό, αλλά τελικά να εφαρμόζουν ακριβώς την ίδια στρατηγική πορεία που δεν υπήρχε εναλλακτική, ότι τουλάχιστον η κοινωνία έχει ρεμάσει. Αντιλαμβάνεται ποιος βάζει πραγματικά τη χώρα μπροστά και ποιος βάζει τον εαυτό του και το κόμμα του. Εμείς λοιπόν, επειδή βάλαμε τη χώρα, πιστεύω ότι αυτό θα μας αναγνωριστεί. Μελλοντικά τον εαυτό σου το φαντάζεσαι πρόεδρο ενός κόμματος. Σου είπα ότι η παράταξη χρειάζεται και στρατιώτες. Ο καθένας λοιπόν με τον ρόλο του, την ιδιότητά του, όπως μπορεί, θα επιτελέσει. Step by step. Έτσι κι αλλιώς. Κρίνεσαι από την κοινωνία. Καλά, δεν είναι, δεν το σκεφτόμουν έτσι. Όμως ξεκινήσαμε. Κρίνεσαι από την κοινωνία και η κοινωνία σου στέλνει τα μηνύματα. Αν μπορείς να προχωρήσεις ή όχι. Ωραία. Θέλω και εγώ να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να σε καλά. Πάντα όποτε σε παίρνω τηλέφωνο, πάντα. Έχει να μου πει σαν αέλα, ποτέ δεν μου αρνηθεί και να στείλει και ένα μήνυμα στου ανθρώπου που σε βλέπουν. Το μήνυμα νομίζω είναι απλό, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, ότι θέλουμε να έρθει ο κόσμο να συμμετάσχει, τον καλούμε πραγματικά να γίνει μέρο αυτή τη γιορτή τη Δημοκρατία. Στι 5 Δεκεμβρίου μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι για να γίνει η παράταξη ξανά μεγάλη, κυρίω για το καλό τη χώρα. Για τα προβλήματα που υπάρχουν και που εμεί έχουμε αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορούμε να τα λύσουμε, το κάναμε και είμαστε έτοιμοι να το ξανακάνουμε για ακόμα μια φορά. Σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.